Δεινόσαυροι, αρχαία Αίγυπτος και διαστημικά εκθέματα. Είναι λες και πήραν όλα μου τα όνειρα και τα τοποθέτησαν σε ένα κτίριο. Να θυμάστε, έχουμε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και πολύ λίγο χρόνο. Εξαιτίας του ενδιαφέροντος που έχει κάποια για τα εξαφανισμένα είδη. Τα μουσεία ξέρουν πώς να κάνουν ένα παιδί να νιώσει ξεχωριστό. Η αρχαία. Τι ακολουθεί στη λίστα? Η έκθεση για την αρχαία Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα είναι πραγματικά ένα είδωλο της μόδας. Άσε που θα έχει και τάφους. Τι θα λέγατε να κάνουμε κάποιες κοντινές επαφές μικροσκοπικού τύπου? Μήπως εννοείς να πάμε στο συνέδριο για τους εξωγήινους μετά? Πόλη, ξεπέρασες πραγματικά τον εαυτό σου. Σε ευχαριστώ, Σάνι. Βασικά, όχι ακριβώς. Σκεφτόμουν απλώς να γινόμασταν μικροσκοπικές για να μπορέσουμε να τα δούμε όλα από κοντά. Μίνι δύναμη! Πόσο γρήγορα έτρεχα! Μακάρι να υπήρχε λάβα στο γήπεδο! Θα ήμουν ασταμάτητη! Τι συμβαίνει, Πόλη? Wow. Πόλη, ξέρω πως ακολουθεί η έκθεση για την εποχή των παγετώνων, αλλά είμαι διατεθειμένη να χαλάσω τη σειρά μου μόνο για αυτή τη φορά! Το μυστικό σου είναι ασφαλές, Άννη! Ποιος να το περίμενε πως οι πλανήτες θα είχαν τόσο υπέροχα σχέδια. Το δαχτυλίδι του Κρόνου είναι συγκλονιστικό. Για την ακρίβεια, Λάιλα, ήξερες ότι ο Κρόνος έχει 8 δαχτυλίδια και όχι ένα. Το ήξερα πως το ντοκιμαντέρ για το διάστημα θα χρησιμεύε. Σάνι, πες μου ένα πράγμα που θα ήθελες πάντα να κάνεις στο διάστημα. Να μεταδώσω κομμάτια της Melody μέσω ενός υπηρεχητικού δορυφόρου, ελπίζοντας ότι θα προσελκύσει εξωγήινους. Για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, προφανώς. Ωραία. Μήπως το να παίξεις διαστημικά μήλα όπως εκείνο το επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς είναι το επόμενο που θέλεις? Wow. Πρόσεχε, Πόλη. Ξέρεις αυτό που λέγανε για τον Ίκαρο και τον ήλιο, έτσι? Ότι υπέταγε πολύ καλά και τίποτα δεν πήγε στραβά. Όχι αυτό. Μην ανησυχείς. Δεν θα πετάξουμε κοντά στον ήλιο. Άλλωστε, αυτός εδώ δεν είναι αληθινός. Εντάξει, αλλά για πολύ λίγο. Τέλεια. Άλλο στη μέση. Όχι. Καταστρέψαμε το μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Θα με διώξουν από τη διαστημική κατασκήνωση για πάντα. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Εντάξει, θα το φτιάξουμε, θα δεις. Πρέπει απλώς να είμαστε λίγο δημιουργικές. Και πάλι μεγάλη! Ίσως ταιριάζει αυτό. Δέξου το, Πόλη, την πατήσαμε. Δεν γίνεται με τίποτα να το φτιάξουμε. Πρέπει να το πούμε σε κάποιον. Μικροσκοπική γη καλή τη, Σάνι. Αν πούμε σε κάποιον τι κάναμε, θα είμαστε τιμωρία για πάντα. Έπρεπε να σε είχα ακούσει, Σάνι. Ήθελα απλώς να έχεις μια υπέροχη εμπειρία στο μουσείο. Αλλά παρασύρθηκα.
Έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι το σωστό. Έχεις δίκιο, Σάνι. Επίσης, ακόμη κι αν είμαστε τιμωρία για πάντα, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι αποκαταστήσαμε την ισορροπία στο σύμπαν. Ουαχού! Έχουμε κάνει ένα λάθος. Και θα θέλαμε να το διορθώσουμε. Κοιτάξτε! Το έφτιαξαν! Και μας τιμώρησαν μόνο για 2 εβδομάδες. Αποκαταστάθηκε η ισορροπία στο σύμπαν.